Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Τηλεοπτικού Σταθμού Ασπροπύργου. Είναι 5η, 14 Φεβρουαρίου του 2019. Το τηλέφωνο επικοινωνίας το 211-2700-714 από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12:05 που διαρκεί η εκπομπή μας καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να επισημάνετε, να προσθέσετε σε ό,τι αφορά το χώρο και τον κόσμο των επιχειρήσεων, των χρηματιστηρίων και των εμπορευμάτων. Περνάμε αμέσως να δούμε τα τελευταία νέα του τελευταίου 24ωρου που έχουν προκύψει στις αγορές. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Αχτσιόγλου, δήλωσε χθες ότι το Υπουργείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα να ελέγξουμε την εφαρμογή του κατώτατου μισθού. Μιλάμε για περίπου 112.000 επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει την 1η Μαρτίου να αυξήσουν τον κατώτατο μισθό στους εργαζομένους για περίπου 880.000 εργαζομένους σε όλη την Ελλάδα. Στέργιος Πιτσιόρλας, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, δήλωσε χθες: «Κάνουμε πρόοδο, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε παθογένειες δεκαετιών». Επενδύσεις 45,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο ενεργειακό κλάδο στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2027. Ο πρόεδρος της Τραπέζης Πυρός, κ. Χατζηνικολάου, δήλωσε χθες ότι οι τράπεζες είναι παραπάνω από επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. Να πω επίσης ότι σήμερα αναμένεται να κατατεθούν και οι υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο των Ελληνικών Τραπεζών, με τον κ. Χατζηνικολάου να είναι το φαβορί. Coca-Cola HBC, η πρώτη εισηγμένη εταιρεία που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα αποτελέσματα 2018, αύξηση 6,8% στα καθαρά κέρδη για το 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 480,4 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι η Coca-Cola είναι η πιο ακριβή εταιρεία του ελληνικού χρηματιστηρίου με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Συστήματα Sandline, του ομίλου Γερμανός, ανακοίνωσε χθες τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία. Mastercard, η αξία των ανέπαφων συναλλαγών στην Ελλάδα, εκτινάχθηκε κυρίες και κύριοι το 2018 κατά 3.662%. Ναυτοασφαλίσεις, τα 28,5 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια παραγωγή ασφαλίστρων. Επόμενη είδηση, προκαταρκτική συμφωνία της Folly Group με τους ομολογιούχους. Αγρότες, σήμερα στις 18:30 το απόγευμα η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχοβίτη. Εθνική Ασφαλιστική, ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για τους εργαζομένους. Ξεχωριστό αφημί επιχειρηματία και επιχείρησης προτείνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας και Microsoft Ελλάς, διπλάσιοι ρυθμοί ανάπτυξης. Αυτές είναι μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις. Περνάμε αμέσως να δούμε τις πρωινές μας κάρτες, τι έγινε χθες το βράδυ στην Αμερική και σήμερα στις ασιατικές αγορές. Ο Dow Jones έκλεισε με κέρδη 0,46%, ο S&P ενισχύθηκε 0,30%, οριακά κέρδη για τον Nasdaq 0,08%, ευρώ-δολάριο 0,17% ισοτιμία ανωδικά το ευρώ, ευρώ-στερλίνα στο 0,8767, ο Hang Seng υποχωρεί 0,22%, πτώση οριακή για τον Nikkei 0,01%. Περνάμε αυτή στη δεύτερη κάρτα. Ο χρυσός στα 1310,15 δολάρια ανά ουγγιά, το αργό πετρέλαιο 54,41 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται, το Brent στα 64,30 δολάρια το βαρέλι επίσης ενισχύεται. Δεκαετές ομόλογος συνεχίζει την αποκλιμάκωσή του, η απόδοση στο 3,90%, το δεκαετές ιταλικό υποχωρεί στο 2,76%. Χρυσή λίρα Αγγλίας, αγορά 263,80 ευρώ και πώληση 318,37 ευρώ. Και τελευταία κάρτα, το χθεσινό κλείσιμο στα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Λονδίνο έκλεισε με κέρδη 0,81, οριακή πτώση 0,01 για τη Μαδρίτη. Παρίσι έκλεισε με κέρδη 0,35, Φραγκφούρτη με κέρδη 0,37, τα υψηλότερα κέρδη για το χρηματιστήριο του Μιλάνο της τάξης του 0,93%. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ στην αγορά, την εγχώρη δευτερογενή αγορά τίτλων στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Το μηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο απόδοση 1,29%, το τριμηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο απόδοση 1,38%, το εξαμηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο απόδοση 1,49%, το νέο πενταετές ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 3,23% και σχέση με χθες υποχωρεί 0,03%, το δεκαετές είναι στο 3,90% και αυτό υποχωρεί 0,31%, το 15ετές έχει απόδοση 4,43%, υποχωρεί 0,16%, το 20ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο είναι στο 4,73%, ενισχύεται 0,08% σχέση με χθες και το 25ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 4,82%, υποχωρεί 0,17% σε σχέση με χθες. Το ξεκίνημα για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι πτωτικό. Ο γενικός δείκτης υποχωρεί 0,30 σε 654,12 μονάδες. Ο τζίρος έχει φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Θυμίζω ότι χθες το ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε 4 συνεχείς ανωδικές συνεδριάσεις. Να περάσουμε τώρα στους διεθνείς δείκτες, πώς έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Η Φραγκφούρτη έχει ανοίξει με κέρδη 0,42, η Βρετανία με κέρδη 0,42, το Παρίσι ενισχύεται 0,68%. Στις Βρυξέλλες το δίκτυο των 50 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιριών ενισχύεται 0,39, η Ολλανδία έχει κέρδη 0,35, η Ισπανία άνοδος 0,20, η Ιταλία οριακά κέρδη 0,02. Έχουμε στις Βρυξέλλες κέρδη 0,21, έχουμε στο Όσλο κέρδη 0,45 και στη Μόσχα σημαντική πτώση της τάξης του 2,60%. Στο χώρο των εμπορευμάτων, ο χρυσός υποχωρεί 0,36%, είναι στα 1310,35 δολάρια ανά ουγγιά. Ο άργυρος στα 15,67 δολάρια, ο τόνος υποχωρεί 0,29. Ο χαλκός 2.787 δολάρια, ο τόνος ενισχύεται 0,5% μονάδα σχέση με χθες. Το αργό πετρέλαιο έχει σκαρφαλώσει στα 54,56 δολάρια, το βαρέλι ενισχύεται 1,22. Επίσης μεγάλα κέρδη για το Brent 1,5% διαμορφώνεται στα 64,56 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στα 2,592 δολάρια, ατμόσφαιρα ενισχύεται 0,66%. Το αμερικανικό σιτάρι στα 521,88 δολάρια, το μπουσέλ ενισχύεται 0,17% και το μίνι αλουμίνιο 1.861,25 δολάρια. Ο τόνος υποχωρεί 0,16%. Να περάσουμε και στην αγορά των εμπορευμάτων. Ευρώ-δολάριο 1,1252, το ευρώ υποχωρεί 0,11. Ευρώ-ελβετικό φράγκο 1,1361, αμετάβλητη ισοτιμία. Στερλίνα αμερικανικό δολάριο 1,2838, η στερλίνα υποχωρεί 0,05. Ευρώ στερλίνα 0,8780, εδώ το ευρώ ενισχύεται 0,19. Ευρώ ρούβλι 75,23, το ευρώ ενισχύεται 0,41. Αμερικανικό δολάριο με γεν 111,06, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται 0,06. Και ευρώ αυστραλέζικο δολάριο ισοτιμία στο 1,5844, εδώ το ευρώ υποχωρεί 0,22%. Περνάμε αμέσως στο πρώτο βίντεο της ημέρας που αφορά την εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, όπου πραγματοποιήθηκε προχθές Τετάρτη συνέντευξη τύπου για την υλοποίηση των Διεθνών Ποδηλατικών Αγώνων, ένα event που συγκεντρώνει σπουδαίους αθλητές της παγκόσμιας ορεινής ποδηλασίας αλλά και τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος. Στο ρεπορτάζ είναι η Σωσό Χοντρογιάννη. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου συνέντευξη τύπου από τους διοργανωτές, το νομικό πρόσωπο άθλησης, κοινωνικής πολιτικής και παιδείας του Δήμου και τους εκπροσώπους της Alter Bike Tours. Στη συνέντευξη τύπου ενημερώθηκε ο τοπικός και αθηναϊκός τύπος, όπως και οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, για την υλοποίηση των διεθνών ποδηλατικών αγώνων, ένα event που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της παγκόσμιας ορεινής ποδηλασίας, αλλά και με τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος. Η Δήμαρχος Σαλαμίνας Εσιδώρα Νάνου καλωσόρισε τους 72 αθλητές και τις ομάδες προερχόμενοι από 13 χώρες του κόσμου. Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η προώθηση του αθλητικού τουρισμού μέσα από μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η συγκεκριμένη, η οποία διαφημίζει και στο εξωτερικό τη Σαλαμίνα μας, το ιστορικό νησί του Έαντα, του Ευρυπίδη και των Αθμάχων, τις ναυμαχίες της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. που καθόρισε και διέσωσε τον δυτικό πολιτισμό. Ο πρόεδρος άθλησης κοινωνικής πολιτικής και παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας, Γεράσιμος Δραγωμάνοβιτς, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συγκεκριμένη κορυφαία διοργάνωση θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την προβολή του νησιού της Σαλαμίνας. Εμείς, σαν νομικό πρόσωπο, είναι πολύ σημαντικό να προωθούμε και να είμαστε δίπλα σε τέτοιες διοργανώσεις, πρώτον για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την διάδοση όλων των αθλημάτων στο νησί μας, αλλά και να δείξουμε ότι η Σαλαμίνα, αυτό το ιστορικό νησί, είναι πραγματικά ένας τόπος για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού. Οι εκπρόσωποι του Alter Bike Tours δήλωσαν κατενθουσιασμένοι με την αρτιότητα της προετοιμασίας και εξήγησαν αναλυτικά το τεχνικό μέρος της διεξαγωγής των αγώνων. Αξίζει να επισημανθεί πως το πρόγραμμα των διαδρομών ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου με αφετηρία και τερματισμό τα Κανάκια από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι. Θυμίζω ότι σήμερα μετά τη λήξη της κλιματιστριακής συνεδρίας θα έχουμε αποτελέσματα ετήσια και για τον οργασμό λιμένος Πειραιός. Ξεκίνησε η Coca-Cola, άνοιξε την αυλαία των αποτελεσμάτων των εισηγμένων. Θυμίζω μέχρι τέλη Απριλίου θα πρέπει και οι 191 εισηγμένες να ανακοινώσουν τα ετήσια αποτελέσματα. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο δεύτερο βίντεο που αφορά τις κινήσεις που κάνει ο Δήμος Κερατσινίου για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων. Στο ρεπορτάζ είναι η Σωσό Χοντρογιάννη. Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας, αναγνωρίζοντας ότι η κοινωνική πολιτική τα χρόνια της κρίσης ήταν ο μόνος τρόπος για να αγκαλιάσει και να δώσει ένα χέρι βοηθείας στους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη,
προέβη στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας, λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά προβλήματα στον τομέα της υγείας, κρίνει απολύτως αναγκαίο και απαραίτητο για την τοπική κοινωνία τη δημιουργία του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου. Το Κέντρο Υγείας στην Αμφιάλη αρχίζει να γίνεται πλέον πραγματικότητα, καθώς υπογράφει και η σύμβαση για την ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Υγειονομίου. Το Κέντρο Υγείας που στην ουσία του θα κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να βοηθά την αποσυμφόρηση των κεντρικών νοσοκομείων της πόλης, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί θα μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα και πολλοί από αυτούς θα πάρουν την απαραίτητη αγωγή και βοήθεια και θα πάνε σπίτι τους αντί να πάνε να συγκεντρωθούν στις εφημερίες ενός νοσοκομείου και να ταλαιπωρηθούν. Ταυτόχρονα είναι σε ένα σημείο που είναι ιδιαίτερα κομβικό. Είναι το Πέραμα, είναι το λιμάνι του Πειραιά, είναι η Εθνική Οδός κοντά. Άρα συμβαίνουν πάντα γεγονότα που οφείλεις να είσαι κοντά, να δεις πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές που ένα από τα πράγματα που έχουν πληγεί εξαιτίας της κρίσης είναι η υγεία και η προσβασιμότητα σε αυτήν των ανθρώπων και της δικής μας πόλης. Η Δημοτική Αρχή Κερατσινίου Δραπετσόνας έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κοινωνικές δομές, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την στήριξη των πολιτών. Δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο συντίζει με αξιοπρέπεια 800 οικογένειες. Τους δίνει τα τρόφιμα του μήνα και νομίζουμε ότι σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό μαγειρίο με το οποίο πάνω από 180 συμπολίτες μας ανήμποροι και στη μετακίνησή τους μαγειρεύουμε καθημερινά φαγητό και πηγαίνει στο σπίτι τους και αυτό το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό. Έχουμε το κοινωνικό φαρμακείο μας. Το κάναμε πιο σοβαρά πια, την προσπάθειά μας να φτάσει το φάρμακο σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Το κάναμε και πριν μέσα από τα καπή της πόλης. Τώρα όμως έχουμε μια δομή με φαρμακοποιό, μπορούμε και νομίζω ότι είναι πάνω από 150 άνθρωποι που έχουμε αναλάβει εμείς τη δυνατότητά τους να έχουν τα φάρμακά τους και βοηθάει πάρα πολύ και ο θελοντισμός του κόσμου, γιατί και κόσμος πηγαίνει φάρμακα σε αυτήν την ιστορία. Και κάτι που νομίζω είμαστε ο μόνος Δήμος που το καταφέραμε να το κάνουμε, το κοινωνικό μας ηχθειοπολείο. Εμείς έχουμε την ηχθειόσκαλα. Η ηχθειόσκαλα μέχρι τώρα δημιουργούσε μόνο προβλήματα στην πόλη, έτσι. Χάρη όμως και στην διοίκηση της ηχθειόσκαλας και των εμπόρων, ό,τι ψάρι δεν διοχετεύεται στην αγορά, φρέσκο ψάρι, δίνεται σε αυτή τη δομή του Δήμου και φτάνει στο τραπέζι συμπολιτών μας. Το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας θα πραγματοποιήσει μια σειρά σημαντικών έργων, τα οποία λόγω της γραφειοκρατίας δεν είχαν καταφέρει να υλοποιηθούν. Το Καστράκι, λοιπόν, εκεί είναι εργολάβος. Δουλεύει. Η πλατεία Κύπρου απέναντί μας μετά από 50 χρόνια τώρα φτιάχνεται. Όχι μόνο για να είναι μια όμορφη πλατεία στο κέντρο μιας πόλης που δεν ήταν, αλλά και γιατί με αυτόν τον τρόπο σε μια αγορά που βασανίζεται με μικρομεσαίους ανθρώπους της πόλης μας που δυσκολεύονται να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους, εσύ πρέπει να βρίσκεις τρόπους φέρνοντας κόσμο που θέλει να πάει κάπου, γιατί θα είναι όμορφα εκεί που θα πάει, να φέρεις, θέλουμε να πιστεύουμε, και πελάτες στα μαγαζιά της πόλης, στο κέντρο της. Ανοιχτό στάδιο συσταποθηκών, το κυνηγάγανε άνθρωποι χρόνια. Ένα πρώην στολίδι με σοβαρά προβλήματα, τώρα είναι και ο εργολάβος, προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Πολύ μας τα μπορούσε με προγράμματα ΕΣΠΑ τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να δώσει το μισό ευρώ, να έχει αλλάξει την τεχνολογία φωτισμού στην πόλη, να την έχει κάνει πιο φωτεινή την πόλη μας και ταυτόχρονα, αντί να πληρώνουμε για 1.200.000 πληρώνουμε σήμερα για να έχουμε μια πόλη σκοτεινή, να πληρώνουμε τα μισά χρήματα με LED. Είναι κάτι που θα ξεκινήσει σε 2 μήνες από τώρα που μιλάμε. Απότερο σκοπός της Δημοτικής Αρχής Κερατσινίου Δραπετσόνας είναι η δημιουργία μιας πόλης ελκυστικής δίπλα στον Πειραιά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 10.30 και σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στα κεντρικά στούντιο του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας τον κύριο Αντώνη Ζαέρη, αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Τον καλωσορίζουμε, το ευχόμαστε και καλή χρονιά. Κύριε Ζαέρη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ντόκα, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ θερμά που είστε αυτό το κρύο πρωινό μαζί μας, γιατί θέλουμε τα φώτα σας και την εμπειρία σας. Θα το ζεστάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για το πώς ξεκίνησε η χρονιά για την οικονομία. Είμαστε ήδη στα μέσα και του δεύτερου μήνα του 2019. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι βλέπετε για φέτος? Καταρχήν να πούμε πώς έκλεισε η
τα πρόσημα όσον αφορά τα μικρομεγέθη της οικονομίας ήταν σε μεγάλο βαθμό ενθαρρυντικά στα τέλη του 2008. Δηλαδή είχαμε όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις που εμείς εκπροσωπούμε, είχαμε μια αύξηση του όγκου της τάξης του 1,6% με ενισχυμένη την καταναλωτική εμπιστοσύνη, τις επιχειρηματικές προσδοκίες κτλ. Βλέπουμε μια ελαφρά κάμψη και έναν προβληματισμό το Γενάρη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουμε του 2019. Και βεβαίως πάντα στην αγορά, ξέρετε, δεν υπάρχει μια στατική κατάσταση, υπάρχουν διακυμάνσεις και ειδικά στο Λιανοπούλι, στο Λιανεμπόριο. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχει μεταφερθεί ένα μεγάλο κομμάτι του τζίρου από τις μικρές επιχειρήσεις, που πραγματικά οι επιχειρήσεις αυτές που ήταν, όπως έχουμε ονομάσει, επιχειρήσεις απόγνωσης, εξυπηρετώντας ένα άλλο είδος επιχειρηματικότητας, τις ανέβρες εργασίες που δεν βρήκαμε στο δημόσιο ή κάπου αλλού. Και βεβαίως τίνει να υπάρχει μια μεταφορά του τζίρου σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το τοπίο. Δεν είναι καλό αυτό παντού. Αυτό δεν είναι καλό. Και εδώ πρέπει να σταθούμε και να αναζητήσουμε και τους τρόπους που συμβαίνει αυτό το γεγονός, ώστε να το αποτρέψουμε να εξελιχθεί. Διότι ξέρετε, μικρές επιχειρήσεις υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά προφανώς υπάρχουν και τα συστήματα εκείνα τα οποία κινητροδοτούν και δίνουν ζωή σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων. Εδώ θα πάμε στις θεωρίες περί εμπορεύσιμων προϊόντων και περί προϊόντων, εν πάση περιπτώσει, που δεν υπάρχουν σε ένα τετράγωνο γειτονιάς 10 επιχειρήσεις ίδιου είδους. Έτσι, αυτή η επιχειρηματικότητα είναι αλήθεια ότι έχει πεθάνει. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε έξυπνα, smart business. Το στοιχείο που έδωσε η ΑΕΚ από την κληρονομιά της κρίσης έφερε 6 στις 10 επιχειρήσεις να έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Πώς το βλέπετε? Ναι, είναι ένα θέμα και υπάρχει και εδώ βαθύς προβληματισμός. Ο υπερδανισμός των επιχειρήσεων, κάτι που αντανακλά στα ίδια κεφαλαία τους. Και θέλω να πω ότι υπερδανισμός υπάρχει και στις μεσαίες και στις μεγάλες κατηγορίες των επιχειρήσεων, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ απλά, μία επιχείρηση όταν είχε το 1 τρίτο του τζίρου του σε δάνειο πριν από 5-6 χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί ο δανεισμός και έχει πέσει κατά 50-60% ο τζίρος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη η εξυπηρέτηση των δανείων και εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τις τράπεζες. Βέβαια, οι τράπεζες, για να μην τις ενοχοποιούμε, κύριε Ντόκα, δίνουν αυτή τη στιγμή δάνεια και το βλέπω εγώ, διότι έχουμε μέλη και όλες οι συστημικές τράπεζες, αλλά δίνουν βεβαίως και καλά κάνουν σε αυτούς που πολλές φορές δεν τα θέλουν γιατί είναι υγιείς επιχείρηση. Άρα τα τραπεζικά κριτήρια είναι και έτσι πρέπει να λειτουργούν και μάλλον έτσι πρέπει να λειτουργούσαν και πριν από 10 χρόνια. Άρα λοιπόν οι κάνουλες χρηματοδότησης υπάρχουν για τις τράπεζες και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και στρατηγικές και πολιτικές από τις μεγάλες τράπεζες αναδιάρθρωση των δανείων κτλ. Και νομίζω από πλευρά σου γίνεται ότι είναι καλύτερο ούτως ώστε να αναδιαρθρωθεί η πραγματική οικονομία και να ξαναλειτουργήσει. Αλλά εδώ πρέπει να λειτουργήσουν, κύριε Ντόκα μου, και οι τρεις πυλώνες. Δεν αρκεί τα μικρομεγέθη. Σωστά. Δηλαδή, για να μπορέσει να ευνοηθεί η πραγματική οικονομία, πρέπει να λειτουργήσουν επενδύσεις, εξαγωγές. Σωστά. Έτσι, κατανάλωση είναι ένας πυλώνας. Με τα κόκκινα δάνεια. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές με τους τραπεζίτες άφησε να ενωθεί ότι υπάρχει συμφωνία. Έχουμε τα κόκκινα δάνεια, έχουμε μετά και το θέμα των επιχειρήσεων. Θα δοθεί μια λύση, λόγω ότι είμαστε σε μια εκλογική χρονιά. Μετράμε αντίστροφα, ίσως δούμε μια καθυστέρηση, κύριε Ζαϊρή. Πιθανό να υπάρχει καθυστέρηση, η διαφορά, κύριε Ντόκα, λογιστικής αγοραίας αξίας, πραγματικής αξίας. Υπάρχει μια διαφορά της τάξης, νομίζω, των 10 δις, αν θυμάμαι καλά, που αυτό το πράγμα πρέπει να βρεθεί λύση και να εξυπηρετηθεί για να μπορέσει να παρασχεθεί οξυγόνο στην πραγματική οικονομία. Διαφορετικά, προφανώς θα τεθούν ζητήματα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ναι. Παρόλο από πλευράς κεφαλαϊκής επάρκειας, νομίζω στέκουν πάρα πολύ καλά οι ελληνικές τράπεζες. Αλλά για να λειτουργήσουν οι τράπεζες, επειδή η οικονομία δεν είναι μαθηματικά, κύριε Ντόκα, πρέπει να λειτουργήσουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι αλυσίδα ο ένας. Δηλαδή, εδώ το ένα συν ένα δεν κάνει δύο, μπορεί να κάνει 10, 15. Άρα λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει αυτό που είπα. Δηλαδή, επενδύσεις. Πάρα πολύ βασικό και κινητικότητα ξένων κεφαλαίων. Σωστά. Οι ντόπιες επενδύσεις, όπως ξέρετε, έχουν πέσει από τα 50 στα 20 δις, με αποσβέσεις 32 δις, άρα έχουμε αρνητική αποταμίευση. Σωστά, έτσι. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά εκεί. Εδώ πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν βλέπω ιδιαίτερα ενθαρρυντικές ενδείξεις. Μετά οι οφειλές δημοσίου προς τρίτους έχει πάλι πάει γύρω στα 2,5-3 δις. Δηλαδή θα πρέπει να γυρίσει χρήμα
στην πραγματική οικονομία. Τώρα, οι ξένοι επενδυτές λένε να επενδύσουν οι ντόπιοι. Να επενδύσουν οι ντόπιοι. Πρώτα οι ντόπιοι για να έρθουμε κι εμείς. Ναι. Ναι. Από την άλλη, έχουμε τα ομόλογα τα οποία θα δείξουν την καλή πίστη της χώρας και την εμπιστοσύνη στους ξένους επενδυτές ότι ελάτε, παιδιά, να επενδύσουν. Αλλά η χώρα συνεχίζει να παραμένει εκτός investment grades. Αυτό είναι. Έτσι, γιατί δηλαδή, ο κύριος Τουρνάρας είπε πρόσφατα ότι με 1.530 μέρες που χρειάζεται να ληφθεί μια δικαστική απόφαση. Δεν γίνεται. Ποιος θα έρθει να επενδύσει. Ποιος θα έρθει να επενδύσει. Το πρόβλημα είναι χρόνιο, άρα θέλει και ριζικές. Δραστικές λύσεις, τις οποίες το πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα είναι αλήθεια ότι φάνηκε άτολμο οποιασδήποτε ιδεολογικής απόχρωσης και αν ήταν, φάνηκε άτολμο και ως προς το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, αλλά και ως προς το κομμάτι της δημιουργίας περιβάλλοντος προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα και θα σας κρατήσουμε για λίγο ακόμη, δώστε μας έτσι ένα σχόλιο για τα νοικοκυριά. Πώς βλέπετε να έχει ξεκινήσει το 19, αν μειώνεται η δαπάνη των νοικοκυριών, αν πραγματικά ζορίζονται και αν βλέπετε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος λίγο και να ανασάνουν, ας πούμε, και μέσα από το ΣΕΛΠΕ που είστε από τους κορυφαίους κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Θα σας πω μόνο ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη από τις μείον 28, είναι μείον 28 μονάδες από τις μείον 34 τον προηγούμενο μήνα. Άρα έχουμε μια ελαφρά ανάκαμψη. Μάλιστα. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να μεταλαμπαδευτεί και να μεταβιβαστεί σε κινητικότητα των οικοκυριών, τόσο ώστε να ενεργοποιήσουμε τη ζήτηση. Το τελικό ζητούμενο, όπως ξέρουμε, είναι η ενεργοποίηση της ζήτησης. Βέβαια, τη ζήτηση, εδώ θα πρέπει να το συνδυάσουμε με τι, τη ζήτηση για εγχωρίως παραγόμενα και όχι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα, όλα θα πρέπει να τα δούμε και να τα σκεφτούμε κάτω από το μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγής που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, δεν πρέπει να ικανοποιούμε τις προσδοκίες, κύριε Ντόκα, πρέπει να ικανοποιούμε τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των οικοκυριών. Εκεί πρέπει να γίνει στροφή για να αλλάξει και ο τρόπος σκέψης. Αυτό λοιπόν το πράγμα, η κρίση μας έδωσε κάποια μαθήματα. Το να λειτουργούμε λίγο πιο λελογισμένα, πιο ορθολογισμένα κτλ. Αλλά να μην ενοχοποιούμε την κατανάλωση. Έτσι, αυτό δεν συμφωνώ. Το οποίο είναι και ψυχολογία, έτσι, δηλαδή. Έτσι, σήμερα πια είναι atmospherics, είναι ψυχολογία, είναι experience, είναι εμπειρία κτλ. Κατανάλωση, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα, είναι ένας από τους τρεις πυλώνες αύξησης του εθνικού πλούτου της χώρας. Άρα θα πρέπει να ορθολογικοποιήσουμε, να κάνουμε rationalize της κατανάλωσης. Μαζί με τις επενδύσεις και εξαγωγές, αυτά παράγουν τον πλούτο. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει η κατανάλωση. Σωστό. Και από τη στιγμή με ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Σήμερα δεν συνδέει τις αγορές σου και με την προσωπική ικανοποίηση, ευχαρίστηση, εμπειρία. Και όχι μόνο για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μαζί μας πάντα κυρίες και κύριοι ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης, αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και αμέσως μετά θα είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Ζαΐρης. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, αφού σας πω ότι το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να κινείται πτωτικά, όταν όλη η Ευρώπη σήμερα είναι σε ανωδική τροχιά. Το δεκαετές ομόλογο συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, είναι στο 3,90%. Οι πληροφορίες εκπομπής αναφέρουν ότι πιθανότατα 5 Μαρτίου θα έχουμε νέο δεκαετές ομόλογο, θα εκδώσει ο κύριο Τσακαλώτος μετά την επιτυχή έκδοση του πενταετούς, το οποίο ενώ ξεκίνησε με απόδοση 3,60% στις 31 Ιανουαρίου, σήμερα που σας μιλάω είναι στο 3,30%. Διάλειμμα, σε περίπου 5 λεπτά κυρίες και κύριοι θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Σας θυμίζω ότι σήμερα η Coca-Cola ανακοίνωσε πρώτη από τις εισηγμένες αποτελέσματα 2018. Εξαιρετικά πήγε η εταιρεία με έδρα πλέον όπως γνωστόν τη Ζυρίχη. Εμφάνισε αύξηση καθαρής κερδοφορίας 6,8% στα 480,4 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι είναι η κορυφαία εταιρεία του ελληνικού χρηματιστηρίου με αξία πάνω από 12 δις ευρώ. Ενώ σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός. Πάντα μαζί μας ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης, αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ. Κύριε Ζαΐρη, να δούμε λίγο τώρα και τα θετικά όμως που υπάρχουν για το χώρο των επιχειρήσεων. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το ρυθμό χρηματοδότησης, τι γίνεται με τη μεταποίηση, πού βρισκόμαστε και αν από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε κάποιες έστω χαραμάδα αισιοδοξίας για την πορεία της οικονομίας. Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε με ένα μικρό αρνητικό, κύριε Ντόκα, ότι το οικονομικό κλίμα με βάση απολογιστικά στοιχεία και δικά μας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Ελλάδος έχει μια μικρή επιδείνωση τον Ιανουάριο του 2019 στις 99,6 μονάδες από 100,9 που ήταν τον προηγούμενο μήνα και 101 το Γενάρη του 2018. Αυτό ίσως προέρχεται λόγω της πτώσης κυρίως των προσδοκιών στις υπηρεσίες και όχι στο λιανικό εμπόριο. Βεβαίως όσον αφορά τη μεταποίηση,
στην οποία αναφερθήκατε. Έχουμε ένα θετικό πρόσημο της τάξης του ΣΥΝ 0,2. Δεκέμβρη και Γενάρη του 2018 και Γενάρη του 2019. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε θετικές εκτιμήσεις με προβλέψεις συν 2% στο τέλος του χρόνου, το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 33 δις, ενώ οι εισαγωγές 43. Άρα εδώ έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα επίσης τάξης των 10 δις. Και βεβαίως έχουμε και κάποιες θετικές εκτιμήσεις με άνοδο μηνιαίος είναι 1,2 δις των καταθέσεων των νοικοκυριών. Mm-hmm. Ήταν και 2,3 δις, αν θυμάμαι καλά, το Δεκέμβριο του 2018. Άρα λοιπόν υπάρχει, λίγο χτίζεται μάλλον σταδιακά, κύριε Ντόκα, mm-hmm. Και ένα κομμάτι της χαμένης εμπιστοσύνης όσον αφορά τα νοικοκυριά. Ο ρυθμός χρηματοδότησης οικονομίας το 2008 με στοιχεία που έχουμε του Δεκεμβρίου, εδώ έχουμε μια αύξηση και ένα θετικό πρόσημο της τάξης του ΣΥΝ 0,3. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν απολογιστικά μας δείχνουν μια θετική εικόνα και βεβαίως η ενεργεία, ξέχασα να την πω, που έχει φτάσει στο ΣΥΝ 18,5% mm-hmm. από 21. Βεβαίως έχει ενισχυθεί και πρέπει να το πούμε αυτό, το κομμάτι της μερικής απασχόλησης, mm-hmm. ωστόσο οι δείκτες είναι θετικοί. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα, επειδή έχουμε να κάνουμε όλα αυτά συνδέονται και με την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, mm-hmm. στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος, έχει να κάνει με την αξιοπιστία της χώρας. Πρέπει να ξαναμπούμε στην αξιολόγηση των διεθνών επενδυτικών βαθμίδων, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των διεθνών πιστοληπτικών οίκων, των οίκων αξιολόγηση κτλ. Διότι όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία εάν τελικά δεν μπορεί η χώρα να δανειστεί και οι τράπεζές της να βγαίνουν έξω και να μπορούν να δανείζονται φτηνό χρήμα. Διότι όπως ξέρετε, οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες ξεπέρασαν τις τριετής, πενταετής κρίση, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, δανείζονται με σχεδόν μηδενικά επιτόκια και με αρνητικό νομίζω η Ιρλανδία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές, δανεισμός. Επενδύσεις από ξένους επενδυτές, επενδύσεις από τόπιους επενδυτές και βεβαίως όλα αυτά θα έχουν θετική αντανάκλαση στην πραγματική οικονομία. Εξηφαίνεται μια ανησυχία της κυβέρνησης και χθες είχαμε και δήλωση από την κυρία Χτσιόγλου ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Υπουργείο για να ελέγξουμε την εφαρμογή του κατώτου μισθού. Να. Τι λένε οι δικοί σας συνάδελφοι, τι λένε τα μέλη σας, πώς αντιμετωπίζουν από 1η Μαρτίου, είναι γνωστό ότι θα πρέπει όλοι πλέον όσοι έχουν χαμηλόμισθους εργαζόμενους να πάμε στα 650 ευρώ μεικτό. Ποια είναι η θέση σας, κύριε Ζαϊρή? Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Mm-hmm. Ακούστε, στο θέμα του κατώτατου μισθού, να πούμε καταρχήν ότι στο σύνολο, στη μεγάλη πλειοψηφία των λίγων εμπορικών επιχειρήσεων, δεν δίνουν τον κατώτατο μισθό. Δίνουν πάνω από τον κατώτατο. Πείτε το αυτό, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γνωρίζει ο κόσμος έτσι. Όλες οι επιχειρήσεις. Διότι mm-hmm. Θέλουμε εργαζόμενους οι οποίοι να είναι αποδοτικοί, να είναι παραγωγικοί. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στο ιδιωτικό κομμάτι της οικονομίας. Mm-hmm. Ο κατώτατος μισθός θα κάνει, θα συμπαρασύρει. Κυρίως δίνεται από τις μικρές επιχειρήσεις. Πολλές φορές βρίσκουν και διάφορους τρόπους πληρωμής αυτού του κατώτατου μισθού. Mm-hmm. Αλλά θα συμπαρασύρει την αύξηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Επίσης την αύξηση του επιδόματος ανεργίας, mm-hmm. θα έχει μια σωρία άλλων παρενεργειών και άλλων εκτροπών θα έλεγα, αλλά σε κάθε περίπτωση η θέση του συνδέσμου είναι ότι οποιαδήποτε συζήτηση με το μισθό πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης συμφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών και βεβαίως ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια, κύριε Ντόκα, mm-hmm. αντοχής ελληνικής οικονομίας. Διότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Σωστά. Και αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά αυτό το θέμα και υπερβαίνει τα όρια αντοχής οικονομίας. Mm. Πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε παραγωγικότητα και μετά να μιλάμε για αύξηση μισθών. Ξέρετε, δεν είναι αποτέλεσμα μιας κανονιστικής διαδικασίας το κράτος να ορίζει ποιος είναι ο κατώτατος μισθός. Mm. Πού ζούμε, σε σταλινική χώρα. Είναι μια χώρα δημοκρατική η Ελλάδα ακόμα. Λοιπόν, πώς μπορεί ή από την άλλη μπορεί το κράτος να κάνει κοινωνική πολιτική μέσω της μισθοδοσίας? Η κοινωνική πολιτική είναι συνυβασμένη με την ιδιότητα του κράτους πρόνοιας και του κράτους δικαίου, όχι μέσω της μισθοδοσίας. Σωστά. Το γεγονός ότι δεν γίνεται κουβέντα από τη σημερινή κυβέρνηση για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πώς την κρίνετε και αν η σημερινή μείωση κατά 1% στη φορολογία των επιχειρήσεων που ισχύει στο 28% είναι για σας κάτι που ελαφρύνει τις εταιρείες, πιστεύετε? Την κρίνω αρνητική το ότι δεν γίνεται κουβέντα και θα προτιμούσα βεβαίως να ρωτάτε την άποψή μου, προσωπική μου άποψη αυτή, αντί της αύξησης του κατώτατου μισθού να υπήρχε μείωση των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών και του μη μισθολογικού βεβαίως κόστους εργασίας.
για να μπορέσει εν πάση περιπτώσει να ενισχυθεί σε ένα βαθμό η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Θα το προτιμούσα αυτό. Αυτό ήταν πιο λελογισμένο. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως αυτό που πουλάει καλύτερα επικοινωνιακά είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Γι' αυτό γέρει. Από το ρεπορτάζ που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα προκύπτει ένα νέο στοιχείο. Μου λένε πάρα πολλοί συνάδελφοί σας, ειδικά μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης, σούπερ μάρκετ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι βλέπουν ροή εργαζομένων που είναι πολλά χρόνια να πάνε στο δημόσιο, κύριε Ζαϊρή. Δηλαδή κυνηγούν πλέον τις προκηρύξεις για το δημόσιο. Είναι αυτή πλέον η κοινωνία, μια κουρασμένη κοινωνία, η οποία πλέον θεωρεί ότι θα πρέπει να μπει στο δημόσιο, ή αυτή η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης έχει ουσιαστικά δηλητηριάσει την κοινωνία, την αγορά εργασίας? Είναι μια κουρασμένη, ταλαιπωρημένη κοινωνία, που είναι αλήθεια ότι το θέμα της κατοχύρωσης της εργασιακής και της ασφάλειας είναι πολύ πιο έντονο στο δημόσιο τομέα. Έτσι έχουμε μεγαλουχηθεί όλοι, έτσι έχουμε μεγαλώσει. Και βεβαίως με την ανασφάλεια που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, οπωσδήποτε κάποιος αναζητά δικαιολογημένα ως ένα βαθμό. Ναι. Έτσι, παρόλο που μπορεί να είναι καλοπληρωμένος σε μια εταιρεία και να μην έχει πρόβλημα. Ναι, αλλά η ιδιωτική εταιρεία δουλεύεις. Δουλεύεις, πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός, πρέπει να είσαι διεκδικητικός, πρέπει να έχεις hard και soft skills. Mm-hmm. Ενώ στο δημόσιο πέφτεις ένα τέλμα. Τώρα εδώ εξαρτάται και από τις φιλοδοξίες και από τα όνειρα. Mm-hmm. Βεβαίως το θεωρώ μεγάλο ατύχημα μια σημερινή οικογένεια στην εποχή μας, στη γενιά μας, να στρέφει το παιδί της στον δημόσιο τομέα και όχι να επιδιώκει τον ανταγωνισμό, την διεκδίκηση, την άμυλα, την οποία σου παρέχει ο ιδιωτικός τομέας. Βεβαίως θα μου πείτε, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που μπορούν να παράσχουν και αυτό το περιβάλλον. Θα έλεγα όχι. Αλλά η ζωή, κύριε Ντόκα, προφανώς και ο εργασιακός βίος, που είναι ένα κομμάτι μεγάλο των ωρών ημέρας της ζωής μας, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο όμορφος, πολύ πιο εντυπωσιακός, έστω και με το ρίσκο αυτό το οποίο υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Δεν απασχολεί κανέναν κάτι το οποίο δεν μου το είπατε, να σας το θυμίσω, οι 400.000 εργαζόμενοι που έχουν φύγει εκτός Ελλάδος. Το οποίο συνεχίζεται αυτή η αιμορραγία. Ο γιος μου δηλαδή αυτή τη στιγμή δουλεύει Λουξεμβούργο. Να τι να έρθει να κάνει εδώ. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης. Πάνε, κάνουν τα παιδιά ένα πτυχίο και έξω οι αγορές είναι πιο δίκαιες. Όχι ότι δεν υπάρχουν τα μέσα. Όχι, υπάρχουν. Αλλά αξιοκρατία υπάρχει. Αλλά μπράβο, υπάρχει και αξιοκρατία. Ενώ εδώ δεν υπάρχει μόνο η αξιοκρατία. Mm-hmm. Εγώ έχω εκφράσει ξεκάθαρες θέσεις. Το δημόσιο, όπως και πήγε παλιότερα, ένας πολιτικός δεν πρέπει να είναι ταμπού, ούτε η μονιμότητα ούτε τίποτα. Ζούμε σε κοινωνία ρίσκου και όλοι πρέπει να έχουμε αυτό το συνέστημα. Δεν μπορεί αυτό να μεταβιβάζεται μόνο στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και να είναι χωρισμένοι δημόσιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι σε ανθρώπους και σε, εν πάση περιπτώσει, να μην το χαρακτηρίσω. Έτσι. Θα πρέπει όλοι να ζούμε στο ίδιο περιβάλλον, με την ίδια προστασία, με την ίδια κοινωνική πρόνοια και με το ίδιο ρίσκο. Δεν μπορεί κάποιοι να απολαμβάνουν ρίσκο σε βάρος κάποιον άλλον. Σωστά. Διότι υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ συνεπείς και δουλεύουν πάρα πολύ περισσότερο και από ιδιωτικούς υπαλλήλους. Άρα υπάρχει τέτοια κατανομή και οργάνωση στον δημόσιο τομέα που υπάρχουν και μια σωρία δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σωστά. Πού είναι οι αξιολόγοι που μας λέγανε τόσα χρόνια και επί εποχής Νέας Δημοκρατίας και επί εποχής, δεν έχουμε καταλάβει. Τελικά θα γίνει, δεν θα γίνει, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν η χώρα βαθμιαία έχει μπει σε μια πορεία πτώσης και παρακμής, την οποία δεν υπάρχει ο πολιτικός εκείνος, ο ηγέτης, για να μπορέσει να την αναρθώσει, να την αναστηλώσει. Δεν υπάρχει, δεν έχει φανεί μέχρι τώρα. 40 χρόνια. Και εδώ που είχα έρθει και τα είχαμε ξαναπεί ή σε κάποιο κανάλι, δεν ξέρω που ήσασταν, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τα ίδια λέγαμε. 40 χρόνια λέμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Επαναλαμβάνουμε. Σε όλη τη μεταπολίτευση. Μιλάμε για την παραγωγικότητα, μιλάμε για το δημόσια διοίκηση, μιλάμε για το κράτος δικαίου, μιλάμε για τις χαμένες επενδύσεις. Τα ίδια και τα ίδια. Και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Γιατί? Γιατί κάποια κομμάτια της κοινωνίας προπορεύονται λίγο, η πολιτική ακολουθεί. Ναι. Με μεγάλη καθυστέρηση. Με μεγάλη καθυστέρηση και δεν υπάρχει ο ηγέτης εκείνος να τραβήξει την κοινωνία μπρος και να διαμορφώσει στρατηγικές. Σωστά. Πρώτα τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να φύγετε κάποια στιγμή. Μακρηγόρησα λίγο, συγγνώμη. Όχι, όχι, καλά κάνετε. Λοιπόν, η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή και όποτε προκύψει, κατά τη γνώμη σας, ποιες θα πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες στον χώρο της οικονομίας, κύριε Ζαϊρή? Οι βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι στον χώρο της οικονομίας η υλοποίηση των εκκρεμούντων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Φαίνεται ότι είναι παγωμένα, δεν προχωράει τίποτα. Είναι παγωμένα. Τα λοιπά πάνε πίσω. Το ελληνικό ακόμα δεν έχουμε δει μπουλντόζες πολύ, ο κύριος Σταθάκης, θα τις δούμε τα Χριστούγεννα. Έχει να συστηθεί διυπουργική επιτροπή εδώ και 1,5 χρόνια για τις μεγάλες επενδύσεις. Εκεί που συμμετέχει και το Enterprise Greece και τα λοιπά, το οποίο είναι τραγικό αυτό, νομίζω θα συσταθεί εντός των επόμενων ημερών. Άρα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό που λέμε μεγάλες στρατηγικού
χαρακτήρα επενδύσεις. Άρα επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις, καινούργιες δουλειές για να βρει ο κόσμος εργασία, οι ντόπιοι επιχειρηματίες να επενδύσουν, διασφάλιση περιβάλλοντος, πολιτικής ηρεμίας, ομαλότητας που να ευνοήσει και να πει ο επιχειρηματίας ότι πράγματι αξίζει να επενδύσω εδώ. Δείτε το άρθρο 16 του Συντάγματος και τους επιχειρηματίες εκπαίδευση. Ποιος θα επενδύσει να κάνει κάμπους, βιβλιοθήκες κτλ. Όταν είναι σαφές το πλαίσιο λειτουργίας και φεύγει συνάλλαγμα προς τα έξω. Άρα δεν πρέπει αυτό το θέμα να το λύσουμε. Που χρονίζει. Τα ελεύθερα επαγγέλματα, έχετε καταλάβει τι έχει γίνει. Κάποια έχουν ανοίξει, κάποια δεν έχουν ανοίξει. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη στασιμότητα και οκνηρία. Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα, διότι ξέρετε, όταν είναι μια χώρα στο χείλος του γκρεμού, είναι βέβαιο ότι η επόμενη κίνηση είναι να μπορεί να την απορροφήσει ο γκρεμός και να πέσει μέσα. Σωστά, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, και να τελειώσουμε με το θέμα του Brexit. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω από τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, αν εκτιμάτε ότι θα φέρει προβλήματα. Από ελληνικές επιχειρήσεις, το ρεπορτάζ που κάνω λένε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση ποια είναι η επόμενη μέρα. Θυμίζω ότι 29 Μαρτίου, κύριε Ζαΐρη, αρχίζει η κλεψίδρα να αδειάζει για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η γνώμη σας? Το City νομίζω θα παραμένει ένας πόλος διεθνής, οικονομικός και χρηματοπιστωτικός. Ένα κέντρο αυτό θα παραμείνει. Αλλά νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει και στην Αγγλία τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Mm-hmm. Δεν γνωρίζει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα ποια θα είναι ο τρόπος συναλλαγής και τα εμπόδια και οι δυσκολίες οποίες αντιμετωπίσουν τα προσκόμματα. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Δεν γνωρίζουμε. Αλλά νομίζω μπερδεμένα και confusion υπάρχει και στην βρετανική πολιτική σκηνή. Από άρα την κυρία Μέη. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Η δήλωση του Τούσκ ότι θα πρέπει να βρουν μια θέση στην κόλαση αυτή. Που έπεισαν το Βρετανικό λαό να ψηφίσουμε το Brexit, συμφωνείτε? Δεν το συζητάμε αυτό. Και αν γίνονται τώρα δημοψήφισμα, είμαι βέβαιος ότι θα ήταν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Άρα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο, αλλά αίσθησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να συμβούν και σημαντικές αλλαγές. Θα είναι βελούδινο, δηλαδή λέτε θα βρουν. Νομίζω ναι, θα βρουν έναν τρόπο συνεργασίας. Διότι έχουν καταλάβει ποιες θα είναι οι συνέπειες. Σωστά. Προφανώς. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ θερμά και χάρηκα πολύ που σας ξαναείδα. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ζαΐρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Αντώνης Ζαΐρης, αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ. Πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ που αφορά το ιατρικό κέντρο Μαγόλος που δημιουργήθηκε και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας, ένας θεσμός που ως φορέας πρωτοβάθμιας υγείας και φροντίδας παρέχει σε όλους τους πολίτες του Δήμου μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη στήριξη των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σήμερα, σε μια δύσκολη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας τίθεται σε λειτουργία για να παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους τομείς της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας και της πρόνοιας. Η λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου της Μαγούλας είναι πολύτιμη τη στιγμή που τα προβλήματα στον τομέα της υγείας διωγγώνονται. Η Δημοτική Αρχή με το Δημοτικό Ιατρείο και μάλιστα στη Μαγούλα προσπαθεί να λύσει κάποια εξ αυτών. Με ένα σταθερό ωράριο, με γιατρούς και με ειδικότητες που μπορούμε να τις κάνουμε περισσότερες, θεωρούμε ότι βοηθάμε τους συμπολίτες μας να λύσουν μια σειρά προβλήματα τα οποία έχουν ιατρικής φύσης. Είμαστε χαρούμενοι που ως Δημοτική Αρχή κάναμε ένα βήμα παραπάνω, μετεγκαταστήσαμε το Δημοτικό Ιατρείο σε έναν αυτόνομο χώρο και έτσι μπορούν όχι μόνο οι μαγουλιώτες αλλά συνολικά ο καλλικρατικός Δήμος να έρχονται να το επισκέπτονται και να παίρνουν οδηγίες ή φάρμακα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι αναβαθμίζεται μια ευρύτερη γειτονιά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου Δημοτικού Ιατρείου. Το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας εκπληρώνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό ρόλο, αφού εξυπηρετεί πρωταρχικά παιδιά, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους, αμαία, μέλη των ΚΑΠΗ, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνεργους, οικονομικά ασθενέστερους δημότες, μετανάστες με ή χωρίς χαρτιά που κατοικούν στην πόλη. Το Δημοτικό Ιατρείο παρέχει υπηρεσίες ιατρού-παθολόγου, καρδιολόγου και παιδιάτρου και υποστηρίζεται η δομή από νοσηλευτικό προσωπικό και από μια κοινωνιολόγο, η οποία είναι υπάλληλος της κοινοφελούς επιχείρησης. Το Δημοτικό Ιατρείο λειτουργεί υπό την αιγίδα της κοινοφελούς επιχείρησης, στηρίζεται ολοκληρωτικά από τον φορέα. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που μπορέσαμε στην Μαγούλα να κάνουμε αυτό το έργο. Το είχε πραγματικά ανάγκη η πόλη της Μαγούλας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το Δημοτικό Ιατρείο έρχεται να συμπληρώσει
ελλείψεις ή ανάγκες που υπάρχουν στην Μαγούλα στο κομμάτι της υγείας. Και όχι μόνο, γιατί ο σκοπός των ιατρών είναι να κάνουν διάγνωση των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν σε έναν ασθενή, που μπορεί να χρειάζεται να ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες από πλευράς Δήμου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συνολικά έναν άνθρωπο. Και εννοώ όταν υπάρχουν εξαιρετικές ανάγκες, γιατί εξυπηρετούμε και πολλούς ανασφάλιστους, ανθρώπους που μπορεί διαφορετικά να μην είχαν πρόσβαση στη δυνατότητα εξέτασης και συνταγογράφησης. Άρα ο κοινωνικός του σκοπός υπερτερεί και όλου του υπόλοιπου σκοπού που εξυπηρετεί ως δημοτικό ιατρείο. Σε μια νέα αναβαθμισμένη δημοτική δομή υγείας στη Δημοτική Ενότητα της Μαγούλας, το Δημοτικό Ιατρείο έρχεται για να προσφέρει υπηρεσίες που οι πολίτες πραγματικά έχουν ανάγκη. Το υψηλότερο επίπεδο υγείας είναι το αναφέρετο δικαίωμα κάθε ατόμου σύμφωνα και με το Σύνταγμα. Στην εποχή μας πραγματικά χρειάζονται τέτοια ιατρία τη στιγμή που έχουμε οικονομική κρίση και δεν έχουν τη δυνατότητα κάποιοι να απευθυνθούν σε ιδιωτικά ιατρία. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη εξάλλου είναι το πρώτο επίπεδο επαφής του ασθενή με άτομα του τομέα υγείας. Έχουν να κάνουν με τη θεραπεία και την πρόληψη και βοηθούν στην αποφόρτιση του τριτοβάθμιου τομέα, δηλαδή των νοσοκομείων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να κλείνουν ραντεβού με το επιστημονικό προσωπικό του Δημοτικού Ιατρείου της Μαγούλας. Το Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Ελευσίνας κάνει μια εξαιρετική δουλειά εδώ και μια τετραετία. Εξυπηρετεί πολίτες από διάφορα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερα ομάδες οι οποίες πάσχουν οικονομικά, ανασφάλιστους ασθενείς αλλά και πολλούς ηλικιωμένους, ασφαλισμένους τον ΚΑΠΗ. Και όλους τους δημότες εν γέννη της Ελευσίνας και της κοινότητας Μαγούλας. Κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και εμείς από την πλευρά μας, αλλά και ο Δήμος, φτιάχνοντας αυτό το ιατρείο. Προσπαθούμε να το υποστηρίξουμε με όλη μας την ψυχή και θεωρώ ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή που όλες οι δημόσιες δομές καταραίουν, το Δημοτικό Ιατρείο αντέχει ακόμα και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Εμείς οι γιατροί, ο παιδίατρος, ο καρδιολόγος και η παθολόγος δίνουμε την ψυχή μας για αυτό το ιατρείο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στις δύσκολες εποχές και πιστεύουμε ότι με το κατάλληλο κτηριακό που τώρα ολοκληρώθηκε θα γίνει πιο προσβάσιμο, πιο άνετο για τους ασθενείς, τους μικρούς ασθενείς και τους μεγάλους ασθενείς. Βασική επιδίωξη του Δημοτικού Ιατρείου μέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται είναι η εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας και του συνόλου του Δήμου. Λοιπόν, το νέο 5ΕΤΕΣ ελληνικό κρατικό ομόλογο παρουσιάζει σήμερα μικρή άνοδο. Είναι στο 3,24% η απόδοσή του, ενισχύεται 0,06%. Αντίθετο, δεκαετές υποχωρεί, είναι στο 3,89% η απόδοσή του, υποχωρεί 0,46%. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις μετοχές. Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σήμερα σε μια κατάσταση ενυπνώση που λέμε, δηλαδή κινείται οριακά πτωτικά 0,11. Ο τζίρος είναι για κλάματα. Είναι λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη θέση είναι η μετοχή της Ελόντα, η οποία είναι έτοιμη προς έξοδο και διαγραφή από το χρηματιστήριο με κέρδη 10,18. Ακολουθεί ο Παπουτσάνης με κέρδη 5,53. Η Προφάλ 1,76. Άνοδος για ΟΛΠ, ο οποίος θυμίζω σήμερα 5,5 ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα 18. Ο ΟΛΠ ενισχύεται 1,26. Η Έλτον χημικά 2,08 ανωδικά. Το πλαίσιο κερδίζει 0,96. Η Πειραιώς άνοδος 1,81 και το ιατρικό άνοδος 1,36. Στην αντίπερα όχθη. Όμιλος Ιντεάλ υποχωρεί 10%, η News Fund Ελλάς χάνει 5,41%, η Coca-Cola που ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα 2018, σας θυμίζω, έφτασαν τα 480,4 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας κέρδη 6,8 σχέση με το 17%. Η Coca-Cola υποχωρεί 4,54%, βρίσκεται στα 29,05 ευρώ. Αλφα αστικά κινήτα, κυρίες και κύριοι, πτώση 4,32%, Μίλι Λούλι πτώση 2,5%, Τεχνική Ολυμπιακή πτώση 2,33%, επιχειρήσεις ήχου και εικόνας πτώση 2,10% και Εκδήλωση Ελλάς πτώση 3,18%. Σε αυτό το σημείο θα δούμε το ρεπορτάζ της Οσό Χοντρογιάννη μέσα από την κάμερα του Άντεκα TV για τα περιβαλλοντικά προγράμματα που πραγματοποιεί ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε το δεύτερο καλεσμένο στη σημερινή μας εκπομπή. Βίντεο και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Της οικολογικής συνείδησης αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει θέσει ως βασικό άξονα πολιτικής τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από μία σειρά δράσεων αναδεικνύει πως τόσο το περιβάλλον όσο και η διαχείριση του πρασίνου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ο βοτανόκηπος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εκτός του ότι αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για τους κατοίκους και τους δημότες της πόλης, λειτουργεί ήδη ως κέντρο υποδοχής και εκθετήριο για τα σχολεία και τους μαθητές που το επισκέπτονται και ξεναγούνται μέσα από προκαθορισμένες διαδρομές σε θεματικές φοιτικές ενότητες. Ο βοτανόκηπος έχει 4.500 ρίζες και γύρω στα 60 διαφορετικά είδη βοτάνια. Υπάρχει η λεβάντα, υπάρχει η ρίγανη, υπάρχει το θυμάρι, το δεντρολίβανο, πολλά γνωστά δηλαδή βότανα σε εμάς τους μεγαλύτερους, αλλά στη νέα γενιά και στα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα μέσα στα σπίτια και στις σύγχρονες παιχνιδομηχανές, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά φαντάζουν ένας εξωπραγματικός κόσμος. Έτσι λοιπόν το στοίχημα ήταν να γίνει ένας βοτανόκηπος ο οποίος να λειτουργεί και να μπορέσουμε να κάνουμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολλά λοιπόν από τα σχολεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και όχι μόνο, και από όμορους δήμους αλλά και από πιο μακριά, έρχονται προκειμένου να γίνει μάθημα. Η κυρία Αντρικοπούλου τα τελευταία 17 χρόνια είναι μόνιμη συνεργάτητα του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, έχοντας μια συνεχή πορεία 25 χρόνων στα δημοτικά δρόμενα. Ως υποψήφια δήμαρχος λοιπόν στο Παλαιό Φάλιρο στις ερχόμενες εκλογές το Μάιο του 2019, νιώθω πάρα πολύ περήφανη γιατί σε αυτά τα δύο χρόνια της θητείας μου πήραμε αυτά τα δύο βραβεία και συνεχίζουμε. Ο βοτανόκηπός μας βραβεύτηκε ως το σύγχρονο μοντέλο βιοποικιλότητας στα Green Greek Awards το 2018, πήραμε το πρώτο βραβείο. Το δεύτερο βραβείο αφορά ουσιαστικά ήταν το χρυσό βραβείο, το πήραμε τώρα το Δεκέμβριο, ένα βραβείο από την ΚΕΔΕ για το θέμα της αντιμετώπισης των κουνουπιών στο Παλαιό Φάλιρο. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιείται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου είναι αυτό της τριματοποίησης. Υπάρχουν σε πάρα πολλούς δήμους πάρα πολλά προβλήματα με τους κορμούς των δέντρων που μένουν στις γειτονιές και στα πεζοδρόμια όταν ένα δέντρο αφαιρεθεί γιατί έχει χαλάσει, έχει καταστραφεί ή για λόγους επικινδυνότητας θα πρέπει να γίνει εξόρυξη. Θα πρέπει λοιπόν να κοπεί και να μείνει ένα κομμάτι του κορμού 40 με 50 εκατοστά. Έτσι λοιπόν έρχεται ένα μηχάνημα που κάνει τη διαδικασία της τριματοποίησης. Τριματοποιείται το υπόλοιμα του κορμιού που έχει μείνει και αυτό γίνεται ένα πριονίδι, το οποίο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε άλλου είδους οικολογικές χρήσεις για την πόλη. Μία επιπλέον πρωτοβουλία που έχει ληφθεί είναι τα κλαδέματα. Με τη Δαγκάνα συλλέγουμε μία φορά τη βδομάδα, έχουν ενημερωθεί οι πολίτες, οπότε βγάζουν και τα κλαδέματα τότε, σε ξεχωριστό χώρο, δίπλα στον κάδο, πηγαίνουμε, τα μαζεύουμε και με την Ταλίκα μεταφέρονται στην Έσδρα, όπου γίνεται η διαδικασία της κομποστοποίησης. Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Δήμου. Έχουμε φροντίσει στην πόλη του Παλαιού Φαλήρου να μην έχουμε αδέσποτα ζώα. Πρώτα απ' όλα και εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι πολίτες, έχουμε καταφέρει και αυτά τα ζώα τα προωθούμε σε υιοθεσίες. Την πρώτη Κυριακή κάθε καινούριο μήνα, εδώ μέσα στο πάρκο του Φλίσβου, φέρνουμε τα αδεσποτάκια μας και προωθούμε τη δράση προκειμένου να αποκτήσουν ένα σπίτι. Μέσω του Δήμου τρέχει το πρόγραμμα αστήρωσης, τσιπαρίσματος των ζώων, σύτησης των αδέσποτων και ευτυχώς έχουμε ενεργούς εθελοντές. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο τομέας περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου δίνουν το κίνητρο ως προς την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θα πούμε τώρα μία είδηση δικαστικού περιεχομένου, αλλά αφορά ελληνική επιχείρηση και μάλιστα εισηγμένη. Πριν από λίγο, κρίθηκαν ένοχοι και οι 12 κατηγορούμενοι που είχαν απαγάγει τον επιχειρηματία και διευθύντα σύμβουλο της εισηγμένης εταιρείας Πλαστικών Κρήτης, τον κύριο Λεμπιδάκη. Αυτό έγινε πριν από λίγο γνωστό. Πάμε λοιπόν τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη. Μας περιμένει η Ελπίδα Πουρναρά να δούμε τα τελευταία επιχειρηματικά νέα που έχουν προκύψει το τελευταίο 24ωρο. Ελπίδα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, κυρίες και κύριοι. Ενισχυμένα μεγέθη εμφάνισε για το 2018 η Coca-Cola HBC, ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές προϊόντων της The Coca-Cola Company, με συνεχιζόμενη καλή πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων για το 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 480,4 εκατομμύρια ευρώ.
Επενδύσεις ύψους 45,5 δις ευρώ αναμένονται να γίνουν στον κλάδο της ενέργειας για το χρονικό διάστημα από το 2018 έως και το 2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης του ΙΕΝΕ, η οποία παρουσιάστηκε χθες Τετάρτη στην Αθήνα. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων αναμένεται ότι θα συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 11 δις ευρώ, ενώ όσον αφορά τα καύσιμα, για το πετρέλαιο προβλέπονται επενδύσεις ύψους 5 δις ευρώ, ενώ για το φυσικό αέριο 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Χατζηνικολάου, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι δεν τίθεται θέμα για επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Όπως τόνισε στη σχετική του ανακοίνωση, οι τράπεζες είναι παραπάνω από επαρχώς κεφαλαιοποιημένες και δεν τίθεται θέμα κεφαλαιακής επάρκειας. Βέβαια, είναι καλό για όλες τις τράπεζες, δεν ισχύει μόνο για την Πειραιώς, να έχουν ένα έξτρα πλαφόν αναφορικά με τα κεφαλαιά τους, γιατί τους δίνει πιο πολλές δυνατότητες να κάνουν κινήσεις. Αυτό ισχύει όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλους και διαχρονικά, συμπλήρωσε. Τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Βερόνα της Ιταλίας με την επωνυμία Ecorba SRL και μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ ανακοίνωσε η συστήματα Sunlight ΑΕΔΕ. Όπως αναφέρει σχετικά, βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση μπαταριών οξέως μόλυβδου με στόχο την ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη τροφοδοσία του εργοστασίου ανακύκλωσης της μητρικής στην Κομοτηνή. Τέλος, με ρυθμούς ανάπτυξης που φτάνουν και διψήφια νούμερα, κινείται στη χώρα μας η Microsoft Ελλάς, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τη στροφή των εγχώριων επιχειρήσεων προς τις υπηρεσίες cloud. Όπως σημείωσαν τα στελέχη της εταιρείας, οι κλάδοι στους οποίους η Microsoft Ελλάς δείχνει να δίνει περισσότερη έμφαση είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, το λιανεμπόριο καθώς και η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Ανέστη. Ελπίδα, ευχαριστώ θερμά για τις ειδήσεις. Θα σας πω ότι ήδη ξεκίνησε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, η ονομαστική ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνταν οδικά. Πιο συγκεκριμένα, η Φραγκφούρτη ενισχύεται 0,35, η Βρετανία 0,36, το Παρίσι κερδίζει 0,60, η Ολλανδία 0,40. Αντίθετα, έχουμε μικρές απώλειες 0,03 για Μαδρίτη και 0,31 για την Ιταλία. Το ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, 34 λεπτά μετά τις 11 το πρωί, έχει περάσει σε θετική τροχιά, ενισχύεται 0,45 σε 659,01 μονάδες, αλλά βέβαια παραμένει απογοητευτικός όγκος συναλλαγών στα 4,75 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σημείο, να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Ελπίδα Πουρναρά για το ελληνικό χρηματιστήριο και για την προετοιμασία προσέλκυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να τους προσφερθούν φτηνά εργατικά κεφάλαια έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Να δούμε παρακαλώ το σχετικό βίντεο. Την 5η 7 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η εκδήλωση με αφορμή την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την προετοιμασία εισαγωγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και τον σύντομο χαιρετισμό του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη, την εκδήλωση προλόγησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ηλίας Ξανθάκος, ο οποίος τόνισε πως η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύ πλαίσιο γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας της Ελλάδας με την EBRD. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα εκπαιδεύσει τις μικρές επιχειρήσεις για τις διαδικασίες και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένου του κενού χρηματοδότησης που υπάρχει αυτή την περίοδο, για μια μακρά περίοδο στην ελληνική οικονομία από τις εμπορικές τράπεζες. Συνεπώς, η άντληση χρημάτων μέσω του χρηματοδοτήριου είναι ένας ασφαλής και υγιής τρόπος, θα έλεγα, για να εξασφαλίσουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ελληνικές, αξιόπιστες επιχειρήσεις και αξιόλογες επιχειρήσεις, κεφάλαια μέσα από το χρηματιστήριο. Θεωρούμε ότι αυτό θα μας δώσει επίσης τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε και κενά του συστήματος και να κάνουμε και τις προσαρμογές που πρέπει ώστε οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που είναι το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων να έχει δυνατότητα να δοκιμάσει την τύχη της στο ελληνικό χρηματιστήριο. Χαιρετισμό απίφθηναν η κυρία Σαμπίνα Τζούρμαν, επικεφαλής της EBRD στην Ελλάδα, και η κυρία Γεωργία Μουρλά, διευθύντρια εισηγμένων τίτλων του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, η οποία αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ROOTS. Είναι απολύτως στοχευμένο το πρόγραμμα και διαμορφωμένο για να προετοιμάσει τις επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, την άντληση κεφαλαίων μέσω δημόσιας προσφοράς ή έκδοση και τοποθέτηση μέσω δημόσιας προσφοράς ενός ομολόγου. Το πρόγραμμα ROOTS, το οποίο το ξεκινήσαμε και ουσιαστικά ανοίξαμε τη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων για συμμετοχή 15 Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς,
Ήδη έχει λάβει αρκετές αιτήσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε φυσικά και από εδώ και πέρα, εφόσον πλέον ο κόσμος που ενδιαφέρεται ενημερώνεται και για την πρόσθετη αυτή διάσταση που μπαίνει με τη συνεργασία που κάνουμε με την EBRD, θα δεχόμαστε και αιτήσεις και για το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για το πρόγραμμα Roots και για το αδελφό αυτό πρόγραμμα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από όλους τους συμμετέχοντες και από εταιρείες που αρχίζουν να σκέφτονται πώς μπορεί να βοηθηθούν από αυτό, αλλά και όπως ξέρετε στο Roots έχουμε πολύ μεγάλο δυναμικό προερχόμενο από όλες τις εντός, εκτός Ελλάδος δυνάμεις που μπορούν να συνεισφέρουν και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο όλοι ανυπομονούν να ξεκινήσουμε με το πρώτο round και να ξεκινήσει η διαδικασία ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ενώ την εκδήλωση έκλεισε ο κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου. Το όραμα είναι στη σημερινή παγκόσμια οικονομία να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα συγκέντρωσης και επενδυτικών κεφαλαίων για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. Και για να γίνει αυτό πρέπει κάθε φορά να αναγνωρίζουμε τα πράγματα τα οποία πρέπει να δυναμώνουμε και νομίζω ότι ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι ακριβώς αυτό, να δώσει την ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα να δυναμώνει στους τομείς που όπως δυναμώνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος και ειδικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι προετοιμασία για το πώς μπορείς να έχεις την καλύτερη συμπεριφορά μέσα σε μια κεφαλαία αγορά. Ιδίως σε μια εποχή που και αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό είναι και πιο κρίσιμη αυτή η εποχή, που λόγω κυρίως των ευκαιριών που δίνει το digitalization και οι καινοτομίες, αναπτύσσεται νέος παραγωγικός ιστός παντού. Γι' αυτό νομίζω είναι ιστορική η ευκαιρία για κάθε οικονομική μονάδα να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα και βέβαια εδώ η συμβολή όλων μας είναι πολύ μικρή αλλά είναι αναγκαία προϋπόθεση. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Καπώνη, φοροτεχνικό και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνών Επιστημόνων. Κύριε Καπώνη, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ερωτευμένων σήμερα, αλλά εμείς είμαστε... Εσείς τα νέα παιδιά. Ερωτευμένοι, όλοι είναι ερωτευμένοι και εμείς ειδικά ερωτευμένοι με τα φορολογικά. Λοιπόν, μια και το πήγαμε έτσι, εγώ να πω αυτό που άκουσα σήμερα το πρωί και γέλασα αρκετά. Ρωτάει λοιπόν ο άντρας τη γυναίκα, απόψε είναι το Αγίου Βαλεντινού. Τι να βάλω, και λέει η γυναίκα, μυαλό. Έτσι λοιπόν, το κλείνουμε εδώ πέρα. Πετυχημένο. Πάμε τώρα λοιπόν... Να δούμε τα δύο σημαντικά συνέδρια που προετοιμάζονται. Ακριβώς. Το ένα γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου. Mm-hmm. Είναι αύριο, είναι δωρεάν. Γίνεται στο Δημαρχείο στην Οδό Βασιλής Σοφίας 9 και Μόσχα. Ναι. Είναι η αίθουσα που γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου. Είναι 4 με 9. Ωραία. Αύριο, το ξαναλέω, 15 Φεβρουαρίου. Είναι δωρεάν. Ωραία. Θα έχει πάλι αντικείμενο τους φορολογικούς ελέγχους, γιατί δεν τελειώνουν ποτέ. Μπορεί να παραγράφει και όπως εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά η χρήση του 12 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όμως συνεχίζονται οι έλεγχοι για το 13, το 14, για τις επόμενες χρονιές. Επίσης, το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών είναι η αιτία που γεννούνται αυτοί οι έλεγχοι. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε πώς ορίζεται η έννοια της φοροδιαφυγής. Όπως έχουμε πει, πότε ισχύει η 20ετία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν υπάρχει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ξέρουμε βρώμικου χρήματος δηλαδή που λέμε. Πότε ισχύει η πενταετής παραγραφή, η δεκαετής παραγραφή όταν προκύπτουν νέα στοιχεία από τράπεζες αλλοδαπής. Πώς είναι η ενδικοφανής προσφυγή, είναι μια διαδικασία ενδιάμεση πριν τα διοικητικά δικαστήρια, όπου ο φορολογούμενος μπορεί να πάει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Είναι μια υπηρεσία της ΑΔΕ. Εκεί πέρα ένα 80% των φορολογουμένων βρίσκει το δίκαιο του. Από εκεί και πέρα, αν η ενδικοφανής προσφυγή είτε δεν συζητηθεί καθόλου είτε απορριφθεί, υπάρχει και η οδός των διοικητικών δικαστηρίων. Θα συζητήσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, έχουμε μερικές επιοικέστερες διατάξεις, όπως λέμε, σε τυχόν παραβάτες φορολογούμενους που είχαν λάβει εικονικά ή είχαν εκδώσει εικονικά τιμολόγια. Από εκεί και πέρα, έχουμε διάφορα ζητήματα που έχουν τεθεί για εταιρείες που έχουν κλείσει. Ας πούμε, έχουν κάνει διακοπή το 17, όμως τα χρέη υπάρχουν. Και υπάρχει και μια προσδοκία να ξαναλειτουργήσουν εάν μπορέσουν. Αυτή είναι η αναβίωση. Ακριβώς. Αυτό είναι η αναβίωση των εταιρεών. Επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί δίνει μια ανάσα
αντί να μένουν τα χρέη στάσιμα, mm-hmm. να πολλαπλασιάζονται, να κουρευτούν, να ρυθμιστούν και να δώσουν μια ελπίδα στην επιχείρηση να λειτουργήσει. Και ειδικά οι κυβερνήσεις όλες βάζουν ακόμη την πυρακή πατραϊκή, κύριε Καπώνη. Βάζουν δηλαδή εταιρείες που έχουν εκπνεύσει μόνο στον άλλο και κόσμο ήδη. Και πρέπει περιμένουν... να δούμε και τα χρέη τους, μήπως έχουν παραγραφεί αξίες του δημοσίου. Και δεν έχει... Βέβαια, και δεν έχουν καν συζητηθεί αυτά τα πράγματα, αλλά εμείς δεν συζητάμε για τα ναυάγια της ελληνικής οικονομίας. Συζητάμε για μια επιχείρηση η οποία την πνίξαν τα χρέη αθρηστικά εντός της κρίσης, έκανε την προσπάθειά της από το 8 φερρυπίν μέχρι το 16-17, δεν τα κατάφερε. Τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός της έδωσε μια δυνατότητα. Δεν την εκμεταλλεύτηκε το 17, mm-hmm. μπορεί να μπορεί το 18. Mm-hmm. Γι' αυτό υπάρχει αναβίωση των επιχειρήσεων, γι' αυτό να το συζητήσουμε. Τι άλλα θέματα έχει αυτό το αυριανό συνέδριο και να πάμε και στο άλλο που ετοιμάζεται. Έχουμε τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια είναι μεγάλη πληγή. Πάρα πολύ μεγάλη πληγή. Είχα δει ένα γράφημα το οποίο ήταν το 44,8 των 267 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κόκκινα δάνεια. Το έχει η Ελλάδα. Το 44,8. Είναι το υψηλότερο. Την ίδια ώρα που το 0,8 ανήκει στο Λουξεμβούργο. Yeah. Δηλαδή, βλέπεις οι αποστάσεις είναι χαόδεις. Yeah. Μιλάμε για 44,8 και 0,8. Ας ούτε κανένα. Πρώτη. Σε όλα πρώτη, τα αρνητικά πάντα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες φήμες, διαρροές για τον νόμο Κατσέλη. Mm. Θα τις συζητήσουμε. Θα είναι έγκριτοι και δικηγόροι, όπως είναι η κυρία Κατερίνη Λαμπίδου, η δικηγόρος της ΠΕΦΕ, που θα βοηθήσει να κατευθύνει λίγο τους ανθρώπους στο τι συμφέρει, πώς μπορούν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα συζητήσουμε για εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα, mm-hmm. τα οποία από ό,τι βλέπουμε έχουν πάρει μια μορφή χιονοστιβάδας, γιατί και τα συνταξιοδοτικά και τα εργατικά από τη μία προκύπτουν αυξήσεις στα εργατικά, από την άλλη προκύπτουν τα αναδρομικά, στα συνταξιοδοτικά συνέχεια ζητήματα, τι κάνουμε, πώς το κάνουμε για να ετηθούμε τα αναδρομικά μας. Αυτά είναι τα θέματα, πιστεύω ότι τα καλύπτουν όλα, mm-hmm. όλη την γκάμα. Προσπαθούμε να, επειδή όπως είπαμε είναι δωρεάν, αφορά όλους τους φορολογούμενους, να πιάσουμε όλα τα τυχόν προβλήματα ή mm-hmm. οτιδήποτε θέλει κάποιος φορολογούμενος να διευκρινίσει. Έτσι. Και βέβαια με την παρουσία και μόνο του κυρίου Μανούς Ντουκάκη, που υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση να τον δούμε και εδώ στο κανάλι κάποια στιγμή. Μετά τιμής και θα έρθει, εννοείται. Είναι, μας παρακολουθεί κιόλας αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι θα είναι και εκεί πέρα, θα συντονίζει mm-hmm. τη συζήτηση. Οι συζητητές θα είναι ο κύριος Θωμάς Τσιόλης, φοροτεχνικός. Οι λογιστής, ειδικός συνεργάτης της ΠΕΦΕ πάνω στα σεμινάρια και στους mm-hmm. φορολογικούς ελέγχους. Και θα προλογίσει από ό,τι βλέπω και ο Δήμαρχος, ο Τέος πλέον. Ο Τέος. Πάει για Περιφερειάρχης, ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης θα είναι εκεί, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης. Τέος Δήμαρχος, όπως είπατε. Οι δημοσιοποιήσεις το δείχνουν πολύ μπροστά πάντως. Έτσι, μεγάλη ψαλίδα με το δεύτερο. Εμείς δεν πολιτικολογούμε, αλλά πραγματικά. Δηλαδή, πάρα πολλούς δήμους προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιμόρφωση και των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων mm-hmm. παύλα δημοτών. Ωραία. Πιστέψτε με, ο μόνο Δήμος Αμαρουσίου μας έδωσε την αίθουσα, μας έδωσε 5 ώρες να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Φυσικά δεν αφορά μόνο δημότης του Αμαρουσίου, εννοείται, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι όποιος θέλει έρχεται. Αλλά είναι μεγάλη τιμή, πραγματικά μεγάλη τιμή για εμάς που ο Δήμος του Αμαρουσίου, ο κύριος Πατούλης, μας έδωσε αυτή την αίθουσα για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο δωρεάν, το επισημαίνω. Πάμε στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης, τώρα, να δούμε μετά και κάποια εξειδικευμένα θέματα. Το συνέδριο της Θεσσαλονίκης γίνεται σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς συλλόγους της πόλης. Mm-hmm. Γίνεται τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου, ώρες πάλι 4 με 9, στο mm-hmm. ξενοδοχείο Εγνατία Παλάς. Είναι επί της οδού Εγνατίας 61 στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι πιο εξειδικευμένο, θα έλεγα. Δεν έχει εργατικά, δεν έχει συνταξιοδοτικά. Έχει όμως κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι, πέραν των φορολογικών ελέγχων. Είναι οι παγίδες που κρύβει η αποποίηση ή αποδοχή κληρονομιάς. Γιατί μας έχουν τεθεί ζητήματα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν γίνει κάποια φορολογικά σεμινάρια να το ξεκαθαρίζουν. Εδώ υπάρχει το ευεργέτημα της απογραφής, που μάλλον δεν το γνωρίζουν πολύ. Δηλαδή, πάντως το 18 σας διακόπτω, το ρεπορτάζ που έχω κάνει, είχαμε 300% αύξηση στις αποποιήσεις κληρονομιάς των νέων ανθρώπων, οι οποίοι βρέθηκαν με σπίτια από τους γονείς, οι οποίοι φύγαν από αυτό το μάτιο κόσμο και σου λέει, εδώ δεν μπορώ να ζήσω τον εαυτό μου μόνος μου τώρα, θα πληρώνω ένσια ή... Εκτός της κληρονομιάς του ακινήτου ή χρημάτων, αποδέχεις και τα χρέη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί κολλάνε όλοι. Εκεί τραπεζικά, οι χρέη προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διάφορα χρέη. Εδώ λοιπόν, με το ευεργέτημα της απογραφής κληρονομιάς, συντάσσεται mm-hmm. το ενεργητικό και το παθητικό. Χρέη και έσοδα.
Και ουσιαστικά όλα τα χρέη που μπορείς να αποκομίσεις φτάνουν μόνο στο ύψος των εσόδων που έχεις. Δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην προσωπική περιουσία αυτού που αποδέχεται την κληρονομιά. Δηλαδή, τι βλέπετε τώρα, κύριε Καπώνη, θα βρεθεί ένα κράτος να μαζέψει όλα τα ακίνητα χιλιάδων συμπολιτών μας? Πραγματικά, αυτό από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Έτσι τίνει η κατάσταση. Και αυτό, ενώ έχεις το δικαίωμα να κάνεις την απογραφή κληρονομιάς, να αποδεχθείς ό,τι μείνει και το υπόλοιπο να συμψηφιστεί με τις οφειλές σου. Σωστά, ναι. Γιατί δεν το χρησιμοποιούν και πάνε αμέσως και κάνουν αποποίηση. Καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχει... θέλουν τον κόσμο να τον έχουν συνεχώς ελεγχόμενο και να τον έχουν σε ένα βασανιστήριο που να μην τελειώνει. Είναι και η έλλειψη ενημέρωσης. Είναι και η έλλειψη ενημέρωσης. Ας πούμε, έχουμε περιπτώσεις. Τα ευεργετήματα παινίας. Ναι, αυτό οποία... είναι σημαντικό, τα ευεργετήματα παινίας. Εγώ πρώτη φορά την άκουσα αυτή τη λέξη μου. Άλλο δηλαδή ζήτημα. Όταν... τι είναι ευεργέτημα παινίας? Ευεργέτημα παινίας. Θέλω να ασκήσω ένα ένδικο μέσο. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω. Όπως είσαι στο δικαστήριο που δεν έχεις δικηγόρο και σου βάζει το δικαστήριο. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει και το παράβολο για να ασκήσω το ένδικο μέσο. Ναι. Πώς εξαιρούμε το παράβολο? Ναι. Καταθέτω λοιπόν την αίτηση για το ευεργέτημα παινίας. Ναι. Βλέπουν την οικονομική μου κατάσταση και μου δίνουν αυτή την εξαίρεση. Δεν έχω εξαίρεση ούτε για τις εφέσεις, ούτε για τις πρωτοδίκες. Δηλαδή έχεις γενικότερα δυνάμεις, άμυνες. Ο φορολογούμενος, ο οποίος δεν τις γνωρίζει. Λογικό, ναι. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε στην ΠΕΦΕ. Δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο να χτίσετε στις άμυνες. Και το τονίζω πάνω απ' όλα δωρεάν, γιατί τα σεμινάρια τα περισσότερα τα φορολογικά είναι ακριβά και δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ωραία. Αν μπορούμε να βάλουμε τον τίτλο Ευεργέτημα Παινίας, που λέει τώρα ο κύριος Καπώνης, και να βάλουμε και τον τίτλο Κατάσχεση Ισχύρας Τρίτων. Αυτό. Επίσης δεν έχω ξανακούσει, πρώτη φορά το ακούω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί και έχει προκύψει τώρα κυρίως με τη μόδα του Airbnb. Δηλαδή, είμαι εγώ και εσείς. Για να γίνει πιο κατανοητό παράδειγμα. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και εσείς έρχεστε να το νοικιάσετε με σκοπό την επινοικίαση σε φραγιχρόνιες μισθώσεις. Για να το πω απλά. Το νοικιάζετε εσείς από μένα και μετά εσείς το μισθώνετε στις πλατφόρμες Airbnb, Booking κτλ. Εγώ όμως, ο ιδιοκτήτης, έχω κάποια χρέη. Και το ακινήτο κατ' επέκταση. Μπορούν οι οφειλέτες μου, δηλαδή ας αυτούς που οφείλω εγώ, να στραφούν απέναντι σε εσάς. Α, ναι. Και να φύγετε εσείς από τη μέση και να. Και να είναι... θα είμαστε και οι δύο συνυπεύθυνοι. Θα είμαι και εγώ υπεύθυνο και εσείς. Και από ποιον τα πάρει ο οφειλέτης. Αλήθεια. Καταλάβατε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έρχεται ένα χαρτί τέτοιο και συνήθως δεν το λαμβάνουν καν υπόψη. Σε αυτό το χαρτί έχει 8 ημέρες να κινηθείς. Μόνο 8 ημέρες. Το συνειδητοποιείτε. Ναι. Πρέπει δηλαδή με το που το λάβεις να κινηθείς άμεσα. Ή αν δεν προλάβεις 8, να κοιτάξουμε να πάρουμε μια παράταση ή ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι άνθρωποι και έρχονται προεπιπλήσεων. Ναι, άνθρωποι νοικιάζουν σπίτια, τα επινοικιάζουν, τους έρχεται ένα τέτοιο χαρτί, μπορεί να μην είναι καν εκεί, να χαθεί. Και μετά από λίγο να τους πούν δεν εισπράττεις τα ενίκια, τα εισπράττω εγώ, όχι πιστωτής του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ναι, ναι. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Στη Θεσσαλονίκη θα το συζητήσουμε. Μας ζητήθηκε από τους επιχειρηματικούς συλλόγους εκεί πέρα να τεθεί και να διευκρινιστεί και το τι μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να το χωρέσουμε και στο σεμινάριο το αυριανό στο Μαρούσι. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά εκεί κυρίως υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό, γι' αυτό και το τονίζω. Τι άλλο θέλετε να ρωτήσω λίγο και για τις φορολογικές δηλώσεις? Ανοίγουν 18 Μαρτίου, λέει, είναι οι πληροφορίες μας στο TaxNet, και αν έχουν στείλει επιχειρήσεις, αρχίζουν να στέλνουν πλέον στο TaxNet τις αποδοχές των εργαζομένων. Γιατί πρέπει να το κάνουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Αλλά είναι το θέμα, θα κάνει το δημόσιο. Το δημόσιο είναι που καθυστερεί. Εκεί δεν το έλεγα. Πέρσι το ίδιο πράγμα έγινε. Ναι. Αλλά το πρόβλημα ποιο ήταν? Τα ταμεία. Ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να πάει στο λογιστήριο της επιχείρησης που εργάζεται και να ζητήσει ηλεκτρονικά πλέον. Είναι μια διαδικασία την οποία την κάνουμε εμείς, οι λογιστές. Μπαίνει μετά ο φορολογούμενος, θέλουμε να πιστεύουμε το Μάρτιο, όχι πάλι το καλοκαίρι, όχι, στη φορολογική. Θα είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που θα είναι τόσο νωρίς. Μακάρι, το εύχομαι να κάνουμε και εμείς οι λογιστές λίγο διακοπές, γιατί τόσα χρόνια πραγματικά, κάθε καλοκαίρι, κοντεύουμε Αύγουστο και τις δηλώσεις, πάντα κάτι κολλάει το τάξης, πάντα κάτι δεν δουλεύει η εφαρμογή της εκαθάρισης και φτάνουμε μέσα στο κατά καλό καιρό να κάνουμε τις δηλώσεις. Πραγματικά είναι απαράδεκτο αυτό για εμένα. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουν τα δημόσια ταμεία, ΙΚΑ, ΟΑΕ, γιατί και αυτά αναρτούν τις βεβαιώσεις συντάξεων. Οι αποδοχών των υπαλλήλων. 3 εκατομμύρια συνταξιούχους τώρα είναι μεγάλος φόρτος. Τότε συζητάμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα λογιστήρια τα οποία πρέπει να αναρτήσουν, τα λογιστικά γραφεία, τα ιδιωτικά που πρέπει να αναρτήσουν τις βεβαιώσεις των αποδοχών των μισθωτών, αλλά είναι και το δημόσιο. Και πέρσι πάλι την ίδια ημερομηνία είχαμε. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά πάλι, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν αναρτήθηκαν στην ώρα τους. Φτάσαμε μέχρι το Μάιο να έχουμε λάθος βεβαιώσεις αποδοχών από το ΙΚΑ και από τον ΟΑΕ. Σωστά.
Γιατί κάθε χρόνο δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο η φορολογική δήλωση και δεν μπορεί κάποιος να την κάνει μόνος του και πλέον χρειάζεται οπωσδήποτε τη δική σας βοήθεια, πιστεύετε? Γιατί έχουν μπει τόσες πολλές παράμετροι μέσα. Που κινδυνεύεις να κάνεις λάθος έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και ο λογιστής, αν δεν δει τις διαφορές μεταξύ της προηγούμενης mm-hmm. και της φετινής και το πάει τυφλοσούρτη εντός εισαγωγικών, κινδυνεύει να κάνει εκτρά λάθη. Άλλα ποσά πηγαίνουν σε άλλους κωδικούς. Ναι. Έχουν προσθεθεί κωδικοί. Και σου βγαίνει μετά. Ένα νούμερο το οποίο λες, μα γιατί. Ή άλλοι δεν χρησιμοποιούν την ανάλυση κεφαλαίου προηγούμενων ετών και φορολογούνται με τα τεκμήρια. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα ξέρει. Δεν μπορεί. Πρέπει να τα ξέρει. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο πολλά που δεν μπορεί καλά-καλά ένας λογιστής να τα ξέρει. Σωστά. Χρειάζεται επιμόρφωση, όπως είπαμε, από φορολογικά σεμινάρια και όχι ένα. Γιατί είδατε, είπαμε 15 θέματα και πάλι έχουμε, καλύψει ένα 50%. Σωστά. Δεν έχουμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω, σε ποιες περιπτώσεις η εφορία καλεί το φορολογούμενο για έλεγχο? Το προκαλεί το προφίλ του φορολογούμενου. Δηλαδή, είτε μία δήλωση μηδενική που από πίσω της όμως φαίνεται τεκμήρια. Δηλαδή, έχει τεκμήρια δηλαδή αγοράς. Το 16 εγώ να έχω μηδενική δήλωση, ξαφνικά το 17... Να έχω πολύ μεγάλες αγορές. Εκεί σε καλεί, έτσι. Λέει, αυτό είναι μία πηγή αυτή είναι μία αιτία έλεγχου και λέγεται προσάυξη περιουσίας. Δηλαδή, σε καλούν ότι για δικαιολόγητο λόγο έχεις προσαυξήσει την περιουσία σου. Ένα άλλο είναι μέσα από τις τραπεζικές καταθέσεις. Δηλαδή, κάνουν μια ανάλυση των τραπεζικών σου λογαριασμών. Και μεγάλη κινητικότητα. Ακριβώς. Πάντως, εμένα και συγκρίνουν με το εισόδημα. Έχουν καλέσει μία φορά για τις αποδείξεις. Για αποδείξεις. Ναι, για να ελέγξουν αν οι αποδείξεις που έβαλα. Αυτό ήταν ενδειγματοληπτικό. Και εγώ έκανα την κίνηση, πήγα με τη σακούλα τη μαύρη στην εφορία με τις αποδείξεις. Μου λέει, τι τα έκανες, τι τα έφερες εδώ πέρα. Λέει, δεν πρόκειται, ας πούμε, ξέρεις. Ναι. Τελείωσε το τυπικό σου έλεγχος. Αυτό είναι ενδειγματοληπτικός. Λοιπόν, έχω 20 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε. Να ξαναπούμε πάλι γρήγορα τα δύο σεμινάρια. Ωραία. Και να σας αποχαιρετήσω, κύριε Καπόνια. Είναι το σεμινάριο αύριο, Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, 4 με 9, στο Δημαρχείο του Αμαρουσίου, στην Οδό Βασιλής Σοφίας 9, στο Μαρούσι. Εκεί, όπως είπαμε, είναι δωρεάν. Θα είναι ο πρόεδρος του ΠΕΦΕ, ο κύριος Μανούσης Δουκάκης, όπου θα συντονίζει το σεμινάριο. Θα μιλήσει και θα προλογίσει ο υποψήφιος περιφερειάρχης, τέος δήμαρχος, κύριος Γιώργος Πατούλης. Θα είναι ο κύριος Κλεόβουλος Καλατζής, ο ειδικός φορολογικός σύμβουλος, για να μιλήσει για τα θέματα των εικονικών τιμολογίων, το πώς θα χειριζόμαστε όταν μας έρθει ένας τέτοιος έλεγχος. Και πάμε για Θεσσαλονίκη, γιατί κλείνουμε, είμαστε στο κλείσιμο. Okay, για τη Θεσσαλονίκη τώρα είναι στις 18 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα, ώρες 4 με 9, στην οδό Εγνατίας 61, στο Εγνατία Παλάς. Τα θέματα είναι η φορολογική έλεγχη, η έννοια της φοροδιαφυγής, οι ενδικοφανείς προσφυγές, η αναβίωση των εταιριών, οι παγίδες των προστήμων, πώς χειριζόμαστε ληξιπρόθεσμες οφειλές και χρέη. Και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και για αγρότες ειδικού καθεστώτος, όπως την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε πάλι να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Μακάρι. Και με την παρουσία του κύριου Δουκάκη. Δεσμεύεστε στον αέρα να τον φέρετε. Θα τον φέρουμε. Να τα πούμε με τον πρόεδρο. Θα τον φέρουμε λοιπόν με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε Καπόνη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πάρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Ντυθείτε, κάνει κρύο. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά.